Δεν πίστευαν στα μάτια τους οι περαστικοί της οδού Πατησίων όταν είδαν μια μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού να παρασέρνει για δεκάδες μέτρα δύο επτάχρονα παιδιά και την μητέρα τους. Ξαφνικά βλέπουμε το ένα παιδάκι το οποίο το είχε πετάξει από την απέναντι πλευρά, εκεί γύρω στα 50 μέτρα 60, και το φέρνανε και το βάζανε στο ασθενοφόρο αγκαλιά. Η μάνα παρέμενε κάτω με το άλλο παιδάκι. Ήρθαν τα ασθενοφόρα. Λίγο πριν τις 8 το πρωί, η μητέρα των διδήμων προσπάθησε να διασχίσει με τα παιδιά της στην Πατησίων στην συμβολή με την οδό Τρίας. Ο μοτοσυκλετιστής είχε αναπτύξει υπερβολική ταχύτητα σύμφωνα με τις καταθέσεις που έδωσαν αυτόπτες μάρτυρες στην προσπάθειά του να μην τον πιάσει κόκκινο φανάρι. Σύμφωνα με πληροφορίες από αυτόπτες μάρτυρες, ο μοτοσυκλετιστής, ο οποίος παρέσυρε τα δύο παιδιά και τη μητέρα τους, λίγα λεπτά νωρίτερα είχε παρασύρει ακόμη έναν ποδηλάτη στην οδό Πατησίων. Πέρασε ο άνθρωπος με 150 χιλιόμετρα την Πατησίων, δύο κόκκινα τρία, χτύπησε ένα ποδηλάτη και τρία άτομα, μια μητέρα με δύο παιδιά, και σηκώθηκε και έφυγε. Ο νεαρός, αντί να σταματήσει να βοηθήσει τα δύο ανήλικα και την αιμόφρητη μητέρα τους, ανέπτυξε ταχύτητα και αφού διένυσε μικρή απόσταση, εγκατέλειψε την μοτοσικλέτα του, την οποία εντόπισαν οι άνδρες της τροχέας. Μετά από αναζητήσεις, οι αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι του 22χρονου υπαξιωματικού του πολεμικού ναυτικού, ο οποίος και παραδόθηκε. Η μητέρα των παιδιών και αυτή χτυπημένη, αλλά δεν ξέρουμε, ας πούμε, την πήραν και αυτήν με το ασθενοφόρο. Εμείς πάθαμε σοκ, η γειτονιά όλη έκλαιγε. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της τροχέας, σε όλη την επικράτεια από την αρχή του χρόνου, 77 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από παρασύρσεις αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών. Οι 30 θανατηφόρες παρασύρσεις πεζών έχουν γίνει στην Αττική. Ο νεαρός κρατείται στην τροχέα και θα ακολουθηθεί η αυτόφορη διαδικασία, ενώ θα υποβληθεί και σε εξετάσεις για να διαπιστωθεί αν βρισκόταν υπό την επίρρεια ουσιών ή αλκοόλ. Έχουμε συνδεθεί με το νοσοκομείο Αγλαία Κυριακού που νοσηλεύονται τα δύο αδελφάκια που τραυματίστηκαν στο τροχαίο. Μαράγδα, ποια είναι η κατάσταση των παιδιών, τι λένε οι γιατροί? Λένε είναι πολύ σοβαρή η κατάσταση των δύο παιδιών, ιδίως του αγοριού. Το 7χρονο αγόρι φέρει κρανιοκεφαλικές κακώσεις, κατάγματα στο πρόσωπο και στη γνάθο, αλλά και στα άκρα. Είναι το παιδί που παρασύρθηκε πρώτο από τη μηχανή του ασυνείδητου οδηγού. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε από το ρεπορτάζ, παρασύρθηκε πάνω από 20 μέτρα. Ακόμα δεν έχει υποβληθεί σε αξονική τομογραφία, γιατί δεν έχει σταθεροποιηθεί αιμοδυναμικά. Έχει γίνει περιχογραφικός έλεγχος και νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Το άλλο παιδάκι. Το κοριτσάκι φέρεται πως είναι σε καλύτερη κατάσταση, Λένα. Οι πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής είναι ότι δεν φέρει κάποιες σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, όμως βρίσκεται και αυτό διασωληνωμένο στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Η μητέρα τους τώρα, που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, φέρει θλάσεις σπλήνας και κακώσεις στο πρόσωπο. Η κατάστασή της χαρακτηρίζεται σοβαρή αλλά ελέγξιμη και σύμφωνα με πληροφορίες θα υποβληθεί σε χειρουργείο στο θώρακα και στην κοιλιά. Γνωρίζεις πότε θα κάνουν ανακοινώσεις οι γιατροί για τα παιδάκια? Δεν θα γίνουν ανακοινώσεις, Λένα. Θα βγει μια ανακοίνωση από το Υπουργείο Υγείας σε λίγη ώρα. Μάλιστα. Αν είναι κατά τη διάρκεια του δελτίου μας, θα μας ενημερώσει. Ευχαριστούμε. Εμείς αλλάζουμε